Η μεγάλη έρευνα η οποία έγινε σε επίπεδο Κρήτης του Σωματείου Επιστημισμού Τουρισμού με τη στήριξη της Περιφέρειας συμμετείχαν 1.900 εργαζόμενοι από όλες τις ειδικότητες του κλάδου μας. Τα κύρια προβλήματα τα οποία αναδεικνύουν είναι σίγουρα η εντατικοποίηση της εργασίας, όταν το 70% των εργαζομένων δηλώνει ότι παίρνει 1-2 ρεπό το μήνα και το 17% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν παίρνει κανένα ρεπό το μήνα από τους υποχρεωτικούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης έχει αιτία, είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, γι' αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι αποχωρούν. Επίσης, ένα μεγάλο φαινόμενο είναι της μερικώς ασφαλισμένης εργασίας, δηλαδή πάρα πολλοί εργαζόμενοι είναι δηλωμένοι τετράωροι με αποτέλεσμα να δουλεύουν 8 ώρες, έτσι ώστε οι εργοδότες να κυκλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι δεν τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους κλάδους και γι' αυτό τους υπογράφουμε. Ένα λοιπόν στις δύο επιχειρήσεις τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας, οι υπόλοιπες δε προσπαθούν με άλλους τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα. Ένας από αυτούς τους τρόπους λοιπόν είναι η ψευδώς δηλωμένη εργασία με τους εργαζόμενους να είναι τετράωροι, δηλωμένοι και να είναι οχτάωροι. Επίσης, πάρα πολλοί εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι βάζουν τα δώρα και τα επιδόματα και αυτά τα επιστρέφουν πίσω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτός ο κλάδος έχει πάρα πολλά πράγματα να διορθώσει. Όταν μέσα στους επιμέρους βλέπουμε και ρατσιστικές αλλά και σεξουαλικές συμπεριφορές σε ένα μεγάλο ποσοστό, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κλάδος έχει πολλά πράγματα μικρά και μεγάλα να λύσει. Έχει και το θέμα της εκπαίδευσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη δικιά μας την πλευρά έγιναν όλα αυτά τα βήματα, καταγράψαμε τα προβλήματα και θα διαμορφώσουμε και τις προτάσεις πάνω σε αυτά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, να ανασχέσουμε όλη αυτή τη μαζική έξοδο των εργαζομένων από την εστίαση και τον τουρισμό, διότι αλλιώς το υποδόμημα του τουρισμού που όλοι θαυμάζουμε και πιστεύουμε ότι στηρίζεται η ελληνική οικονομία σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα καταρρεύσει. Σε ποιο πόστο έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης? Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό κυρίως αποτυπώνεται στα κλειστά τμήματα, δηλαδή στις κουζίνες, κάτι το οποίο ήταν εντελώς παράδοξο σε εμάς, καθώς θεωρούσαμε ότι υπήρχε μια σεξουαλική παρενόχληση είτε από πελάτες είτε από εργαζόμενους στα μπροστινά τμήματα, δηλαδή στην εξυπηρέτηση που υπάρχει μεγαλύτερη μάζα και εργαζομένων αλλά και επισκεπτών, αλλά δυστυχώς τα κλειστά τμήματα που είναι οι κουζίνες είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φαινόμενο. Σε ποιους φορείς θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας? Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δοθούν στην Περιφέρεια Κρήτης που με τη στήριξή της έγινε η έρευνα και στη συνέχεια θα δοθούν στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Τουρισμού, καθώς και στους αντίστοιχους εργοδοτικούς φορείς με τις προτάσεις ανά πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι για να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωτικό σχέδιο, να ανασχέσουμε όλο αυτό, διότι μία λύση μοναδική δεν υπάρχει. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές λύσεις σε κάθε διαφορετικό πρόβλημα. Δυστυχώς η έρευνα έχει να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις καταγγελίες που γίνονται επανειλημμένα τόσο από τα συνδικάτα όσο και από το εργατικό κέντρο εργατικών. Αδήλωτη εργασία, μια εμπόδιση παράνομη, ασφάλιση τετράωρη και απασχόληση. Ακόμη και ένα στους τέσσερις αναγκάζεται να επιστρέψει τα επιδόματα ή τα είναι αυτά δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Πραγματικά είναι τραγική κατάσταση στον χώρο του επιστημισμού και επιβάλλεται εδώ και τώρα άμεσα λύση με την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και περισσότερους ελέγχους. Πρέπει να συγχαρούμε το Σωματείο Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Ηρακλείου για την πρωτοβουλία που πήρε όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον επιστημισμό γενικότερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι κοινά, όπως και στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Πλέον, όχι ότι δεν τα γνωρίζουμε, αλλά πλέον με την βούλα της επιστήμης καταγράφονται όλα αυτά τα φαινόμενα παραβατικότητας που εμείς καταγγέλνουμε και συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον επιστημισμό που δεν παίρνουν καθόλου ρεπό ή 1-2 ρεπό το μήνα. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γενικώς υποχρεωτική. Βλέπουμε ότι υπάρχει όσον αφορά μεγάλη παραγωγικότητα στην υποδηλωμένη εργασία, ένα μεγάλο ποσοστό ενώ δουλεύουν πάνω από 8 ώρες καταγράφεται ότι ασφαλίζονται για 4 ώρες μόνο. Όλα αυτά τα προβλήματα θα τα αναδείξουμε μέσω αυτής της έρευνας, θα πάρουμε αποφάσεις, θα κοινοποιηθούν στα συναρμόδια Υπουργεία που να είναι ενήμεροι και πλέον πρέπει να παρθούν πραγματικά μέτρα στήριξης όλων αυτών των εργαζομένων του επιστημισμού και γενικότερα του τουρισμού. Η έρευνα μελέτησε πολλές διαφορετικές
εκδοχές του ζητήματος, το οποίο είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο. Θέματα, εργασιακά θέματα, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, εκπαιδευτικά κενά, κυρίως σε εργασιακές συνθήκες, που είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που οδηγούν στην έλλειψη προσωπικού, που μαστίζει τις επιχειρήσεις επιστημικού τουρισμού, όπως και τα ξενοδοχεία φυσικά. Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τόσο το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε την επίκριση των προβλημάτων, όσο και το πώς το πρόβλημα θα λυθεί όχι μόνο από την πλευρά των επιχειρηματιών που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, αλλά κυρίως από την πλευρά των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή, στην οικογένειά τους και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται για να αποδώσουν καλύτερα. Τα ερωτηματολόγια διήρκησαν ένα μήνα, από 1η έως 31 Ιουλίου. Η διάχυση των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, όσο και με χορηγούμενες διαφημίσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με τη βοήθεια των εργατικών κέντρων όλης της Κρήτης, του Σωματείου Εργαζομένων Επιστημισμού, όπως και όλων των όμορων σωματείων, όπως τα Σωματεία Μαγείρων, Σωματεία Διανομέων, με mail list στις λίστες παραλληλικών των σωματείων. Δυστυχώς, μακάρι να υπήρχε ένα ισχυρό στοιχείο της έρευνας, τα ισχυρικά στοιχεία είναι πάρα πολλά. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας, είτε εφαρμόζεται ελλιπώς, δηλαδή είτε δεν ενημερώνονται επαρκώς οι εργαζόμενοι για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, είτε δεν συμμετέχουν σε σεμινάρια. Βρήκαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κενό όσον αφορά την κατάρτιση στο αντικείμενο. Παρόλο που είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι του κλάδου γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, έχουν κάποιο χαρτί τουλάχιστον με τα δευτεροβάθμιο, έστω και από κάποιο διάγκη κλπ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλα εκπαιδευτικά κενά και στο ίδιο το αντικείμενο. Επίσης πάρα πολλά ήταν και έντονα ήταν τα προβλήματα στα θέματα τα εργασιακά όσον αφορά την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όσον αφορά τα ωράρια, τα ρεπό, τις καταβολές των νόμιμων αμοιβών υπερεργασίας και υπερομπιστικών. Γενικότερα το φόρτο εργασίας, όπως επίσης εντοπίστηκαν αρκετά θέματα σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων και άλλα θέματα διοικητικά.